Άγιο Λάδα, άλλο πήρε. Όχι τώρα, αυτά τώρα είναι απαράδεκτα. Όχι τώρα, απαράδεκτα. Είναι τροπή να λέγονται πάρα πολλά. Όχι, ποιο πήρε για αυτό το πράγμα. Αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν είναι απαράδεκτα. Σε ποια γελάδα. Αυτά όλα κυκλοφόρησαν. Όχι, πίσω, ξέρει πόσο αγαπώ και σε εκτιμώ, αλλά. Που ξέρει πώ θα σε πέρα ότι κάποιο πήρε για αλλά δεν μπορεί έτσι να ξεπρακουθείτε. Θα δώσουμε 85 στρέμματα για να πάρουμε 400.000. Είναι η άποψη σου. Είναι η άποψη σου. Τώρα το ξέρω. Ότι είναι άποψη σου. Συγγνώμη λίγο. Έτσι, να σου πω. Δηλαδή, να αναλαμβάνει τι διοικήσει και πολλά. Είναι η άποψή σου ότι ξεβράκω. Είναι τα 500.000 που για πρώτη φορά. Πόσε συμβάσει είναι στι παλιέ που ξέρει. Πόσε συμβάσει είναι. Και για πρώτη φορά ο Δημό θα παίρνει μόνο για το Δημό, ενώ είναι Δήμο Ροκάστρου. Τώρα ακούω και ακούν και οι σύμβουλοι που είναι από το Ροκάστρου εδώ και μπορεί να μα πούν και τοπικιστέ. Αλλά μην το δέσκε πούμε. Έτσι. Λοιπόν. Κοιτάξτε ότι και το τραπέζι είναι τραπέζι τώρα. Εδώ μιλάμε για κάποια πράγματα που αυτά τα έχουμε εξασφαλίσει, είναι το μήνυμα. Έτσι. Και γιατί λοιπόν, ότι και κάποιοι δύο δημοτικοί σύμβουλοι διαφωνούν τη πολίτευση τη παράταξη ότι διαφωνούν και θέλουν να πάρουν τα χρήματα τα πάνε να τα κάνουν σχολεία στην Ελιά. Το ξέρετε κύριε Πατσάλα αυτό. Στην Ελιά. Στην Ελιά. Τα χρήματα να πάνε στη Λιτή για να γίνουν σχολεία στην Ελιά. Το ξέρετε ή όχι. Φυσικά και το ξέρω. Όχι, γιατί δεν το ξέρω. Δεν είναι νομίζω δεν υπάρχει. Γιατί δεν το αναφέρει. Έχουμε ποιο χέρι έχουμε στην Ελλάδα. Θα φέρετε σαν την παράταξη. Είστε μειοψηφία. Είναι περισσότεροι. Δεν το καταλάβατε. Έχουμε ορθώσει. Εσύ θεωρείς ότι τα λεφτά θα έρθουν και θα πάνε στη Λιτή. Θα φύγουν δεδομένου. Λοιπόν, εντάξει. Εγώ σου λέω ότι αυτό που λες δεν ισχύει που δεν είναι. Είναι εντελώς ανυπόστατο. Να απαντήσω στον κύριο Πόντικα όσον αφορά στο τελευταίο εκτελεστικό που είχαμε στο Δήμο. Δεσμευθήκανε οι αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος. Με την παρένεση δική μου, δεν θα φύγει, όποια και αν μορφή έχει συμφωνία, δεν θα φύγει από το Δρυμό ούτε ένα ευρώ. Το καταθέτω ενώπιον όλων, ένα ευρώ από την όποια συμφωνία. Εάν φύγει από το Δρυμό, εγώ την επόμενη μέρα παρετούμε. Ούτε ένα ευρώ δεν πρόκειται να φύγει από το Δρυμό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μετά από 5 χρόνια τι θα γίνει. Γιατί... Μετά από 5 χρόνια τι θα γίνει. Μιλάω για την όποια συμφωνία, για τη συμφωνία τη συγκεκριμένη. Λέω ο καθένα μπορεί να την κρίνει. Αλλά μετά από 5 χρόνια τι θα γίνει. Τι μετά από 5 χρόνια. Απαντάω στον Δήμαρχο. Μπορεί να μην γίνει το έργο, να παραμείνουν τα λεφτά και να γίνει το έργο. Πίσω από το έργο. Πίσω από το έργο. Θα σα κάνω μια ερώτηση. Παρουσία του κύριου Παπακοσταντίνου που ήταν μάτια. Για να και θα κάνω μια διακρίνηση. Παρουσία του κύριου Παπακοσταντίνου. Ο κύριος Παπακοσταντίνου ανέλαβε την ευθύνη στο δεύτερο γύρο να στηρίξει τον κύριο Γαβότση. Η συμφωνία ήταν τα μεγαλύτερα έσοδα του Τιτάν που πέφτουν από την αγορά του υλικού να πέφτουν αντισταθμιστικά στον Δρυμό. Έχει πέσει εδώ και ένα χρόνο δραχμή στον Δρυμό. Απαντήστε μου. Το δημοτικό σύμβουλο, εσύ είστε δημοτικό σύμβουλο. Άλλοι δύο. Απαντήστε μου. Έχουν πέσει αυτά τα χρήματα. Κύριος Παπακοσταντίνου, κάνουμε μάρτυρες. Θα σου απαντήσω. Με ένα χρόνο πέσατε στα μυστικά του Τιτάνα στον Δρυμό. Από τα 400.000. Όσον αφορά το τι διαμείχθη μεταξύ του κ. Παπακοσταντίνου και του κ. Καμπότση, και αυτό δεν είναι τη παρούση. Απλά θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Με την ίδια λογική, με την ίδια λογική μπορεί και η Νεοχωρούδα που εισπράττει τα ανταποδοτικά από τη βιομηχανική περιοχή και είναι τη τάξη πάνω από 1 εκατομμύριο, να πει ότι και εγώ θα θέλω ένα μεγάλο ποσοστό να έρθει στην Νεοχωρούδα. Το αναφέρω αυτό σαν παράδειγμα. Έχω ένα χαρτί του κύριου Χατζηπαραδίση, ο οποίο είναι πρόεδρο του Συλλόγου Προστασία Περιβάλλοντος τη Περιοχή Λαγκαδά. Θα θέλετε να το διαβάσετε, κύριε Πρόεδρε, εσεί τώρα και μετά. Να κάνετε τι αμερικά, αν θέλει, εσύ κάνει μια περίπτωση. Να πω μια περίπτωση. Δελτίο τύπου. Τι τελευταίε μέρε τα περιβαλλοντικά προβλήματα τη Περιοχή Λαγκαδά βρίσκονται σε έξαρση, απασχολώντα και πάλι την επικαιρότητα. Είναι η κορώνια, δικαστήρια.